Έτσι, μπράβο. Παίξαμε σε βίντεο κλειπ. Καλή θα γίνω, στα μάτια Γονίδη. Αυτό πάει και βέβαια σε αυτό που λέγαμε, ότι όλοι επιτρέπονται να τα κάνουν όλοι. Για μένα το λες τώρα. Βέβαια. Βέβαια, εγώ που τα λέμε τα πράγματα. Σε βλέπω εκεί με το Χολίδη, με το Κρητικό. Χολίδη, Μπουρούση, Βασίλη Δήμα. Περάσαμε υπέροχα. Για το σταμάτη να σου πω, ρίμερ σπέκ. Τραγούδησε. Έκανα φωνητικά, αλλά φωνή κορμάρα. Είδα και Παπασαφυρόπουλο εκεί, ε. Ναι, manager. Έχει ωραίο κορμί πάντω. Το τελευταίο καιρό ακούγεται ότι ο Κρητικός μου του Σεφερλή είναι στα μαχαίρια. Α, μάλιστα. Α. Γιατί έχει αποφάσισε μάλλον ο Κρητικός να αποχωρήσει από το Δελφινάριο πέρυσι, το ανακοίνωσε του Σεφερλή. Ποιος έχασε από αυτό. Για πρώτη φορά απαντά ο Κρητικός τι ακριβώς συμβαίνει με τον Μάρκο Σεφερλή. Μάλιστα. Και ποιος τον έφαγε από το Survivor. Ποιος τον έφαγε. Ναι. Είμαι εδώ με το Στέλιο Κρητικό. Γεια σας. Σε έφαγε ο Σόζον, ε. Όχι, δεν με φάγε ο Σόζον, δεν το δέχομαι. Έφυγε γιατί τραυματίστηκα. Αυτό, έμεινα πάρα πολύ καιρό άπραγος, χωρίς να αγωνίζομαι, είχα πρόβλημα με τα γόνατά μου, οπότε να κάθεσαι σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι καθαρά αγωνιστικό, δεν υπάρχει λόγος. Με το Σόζον, τι έγινε τελικά, για όσους δεν ξέρουνε. Ξέρουνε όλοι πάρα πολύ καλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος... να σου πω κάτι, δεν θέλω, βαριέμαι. Τόσο πολύ ξενέρωσες. Ναι, δεν ξενέρωσα, γιατί ξέρεις από τους ανθρώπους δεν περιμένεις πάντα το καλύτερο, ούτε το χειρότερο. Γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους, με κάποιους κολλάς, με κάποιους δεν κολλάς. Δύο διαφορετικές προσωπικότητες, δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαστε και όλοι φίλοι. Θα πηγαίνετε για φαγητό μαζί να τα βρείτε. Δεν έχω λόγο να πάω για φαγητό μαζί του και δεν έχω λόγο ούτε θέλω να τα βρω μαζί του. Επαγγελματικά τι ετοιμάζεις. Λοιπόν, σε 10 μέρες βγαίνει το παραμύθι μου, το πρώτο παιδικό μου παραμύθι με τίτλο «Όταν ο μικρός Ντομινίκ θύμωσε με το φεγγάρι» από τις εκδόσεις Λιβάνη και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Ετοιμάζω, γράφω ένα παιδικό παραμύθι για το χειμώνα που μας έρχεται. Έχω δύο προτάσεις για μεγάλο θέατρο που συζητάω για να δω πού θα καταλήξω και είμαι πολύ ευτυχισμένος και κάτι τηλεοπτικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να αποκαλύψω κάτι. Υπάρχει μια φήμη ότι με το Σεφερλή είστε στα μαχαίρια. Απλά δεν βλέπω τα μαχαίρια εγώ. Αλλάξαν οι επαγγελματικοί μας δρόμοι. Αυτό είναι όλο. Δεν σημαίνει ότι... Τι έγινε δηλαδή. Τι έγινε. Πέρσι το καλοκαίρι, Μάιο μήνα, αποφάσισα ότι δεν θα συνεχίσω στο Δελφινάριο. Ήθελα να περάσω περισσότερο χρόνο με τα αγαπημένα μου πρόσωπα, με την οικογένειά μου, να δω τους γονείς μου, να δω τα πεθερικά μου. Συνέβησαν 2-3 πράγματα. Τι συνέβησε που πήρες την απόφαση αυτή. Ήταν ένα ατύχημα, ένα τρακάρισμα που είχαν οι γονείς μου και είχαν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και εγώ δεν μπορούσα να πάω να τους δω γιατί ζουν στη Ρόδο. Μία ασθένεια, ένα τριπλό bypass που έπαθε ο πεθερός μου μετά από κάποιο διάστημα μετά το τρακάρισμα. Και εκεί ήταν η απόφαση μου, επειδή εγώ ήμουν στο θέατρο και δεν μπορούσα να παρακολουθήσω ούτε να είμαι κοντά τους, θέλησα να είμαι κοντά στις οικογένειές μου και να τους ζήσω περισσότερο όσο περισσότερο γίνεται. Έκτοτε έχετε μιλήσει με τον Σεφερλή. Βέβαια. Αμιλάτε. Ναι, βέβαια. Σου έστειλε μήνυμα τώρα με το Survivor αυτά. Με το Survivor, τι, το ήξερα από πριν ότι θα πάω και τώρα που βρεθήκαμε στη Ρόδο, όταν εγώ πήγα για μια εκδήλωση και έκανε περιοδία πριν από 15 μέρες. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει. Κοίταξε, βλέπω τελικό. Ποιος θέλεις, ποιος πιστεύεις. Ναι, βλέπω τελικό γυναικών. Βλέπω Κατερίνα Μελίνα, τελικό. Και νομίζω ότι θα το πάρει η Κατερίνα. Κιδαλάκα, ε. Mm-hmm. Γιατί. Γιατί. Είναι ο νέος Ντάνος, πιστεύεις. Δεν είναι θέμα Ντάνου, είναι μια πολύ ισχυρή και πολύ δυνατή προσωπικότητα. Γιατί πήγες στο Survivor, ποιος ήταν ο λόγος να πας. Ναι, γιατί πήγα στο Survivor. Στο Survivor ήταν ξετρελαμένη γη μου και ήθελα πάρα πολύ να πάω. Εγώ τους έλεγα, σας παρακαλώ παιδιά, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος σωματικά. Είναι πολύ δύσκολο, δεν θέλω να πάω. Επέμεναν, μου έλεγαν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πας. Και όταν καθίσαμε όλοι μαζί η οικογένεια και τα βάλαμε κάτω τα πράγματα, ήταν και οικονομικός ο λόγος. Πάντως σε λέγανε μεγάλο, όπως βλέπω τούμπανο εδώ. όχι. Τούμπανο δεν είμαι ακόμα. Έχω ξεφουσκώσει για λίγη λίγο. Έχασα πάρα πολλά κιλά. Τα οποία κιλά έχασα πολύ μυϊκή μάζα. Δημιούργησε ένα τραυματισμό στο γόνατο και στα δύο γόνατα. Εκεί κλείδωνα τα γόνατά μου, δεν μπορούσα να τρέξω και αυτό έφερε και την αποχώρησή μου. Όλα αλλά βλέπεις.
Βέβαια, δεν το συζητάω καν και περνάω πάρα πολύ ωραία, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει αυτή η χαλαρότητα που έχετε. Μου άρεσε πάρα πολύ και γέλασα πάρα πολύ με όλες τις ατάκες ότι είμαστε σπίτι μας και διασκεδάζουμε, περνάμε καλά, μιλάμε χαλαρά και νομίζω ότι αυτό απολαμβάνει και ο κόσμος. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, να παίξουμε. Εύχομαι τα καλύτερα και να σκίσει το παραμύθι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλεις κριτικός. Ολαλά. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο. Τι? Και στην Ουγγαρέζα τη λένε τη Γουίλιαμ. Ουγγαρέζο, σ' αγαπώ. Μας βλέπουν τα παιδιά. Και εκεί στον Αντένα, ρε, κάτω κάτω με τον Ουγγαρέζο, ρε. Είναι δυνατόν, που είναι πολυτάλαντο. Σ' αγαπώ, ρε Ουγγαρέζο, σ' αγαπώ. Και σε περιμένω και εδώ να έρθει.